μας τη χώρα παρά για τους Έλληνες. Αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά. Εμείς λέμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και μετά οτιδήποτε άλλο. Τώρα από την άλλη, κλείνω κύριε Πρόεδρε, να μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για νεκρούς, όταν έχει στην πλάτη του 102 νεκρούς στο μάτι και μία εξεταστική δεν έκαναν ποτέ για να δούμε ποιος έφταιγε και τι έφταιγε, είναι άλλη ιστορία. Εδώ και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη. Δεν δέχτηκε να κάνει εξεταστική επιτροπή, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα που ο Πρωθυπουργός της απεκάλεσε υποκομματίδια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ψεκασμένος Πρωθυπουργός της χώρας, λουσμένος από πάνω μέχρι κάτω με ψέματα, ο οποίος λέει ψέματα, θα απαντάμε με τον ίδιο τρόπο. Όταν μας προσβάλλουν, θα προσβάλλουμε κι εμείς. Τέρμα η πλάκα με την ελληνική λύση. Μας, έχω κάνει, κάνω ό,τι θέλω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Βελόπουλε, κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Μόλις είπατε ότι προσβάλλετε, ο Πρωθυπουργός δεν σας προσέβαλε και μάλιστα να το παραδεχτεί. Έκανε σοβαρή κριτική. Εσείς μόνο σας είπατε τώρα κάτι εξευτελιστικό για σας. Συγγνώμη, ότι συγγνώμη. Προσβάλλετε τον Πρωθυπουργό εν γνώση σας. Άσε να αυτομαστιγώνομαι. Αυτό είναι παράπτωμα. Άσε να αυτομαστιγώνομαι. Μη με διακόπτεις. Εσείς μόνο σας είπατε ότι προσβάλλετε. Είμαι σαν τους Ιρακινούς Πακιστανούς. Σας παραδίδω στην κρίση του σώματος και του ελληνικού λαού. Νομίζω πως πρέπει και εσείς να καταλαβαίνετε που παριστάνετε το γνώστη και της γλώσσας και της ιστορίας, ναι, ότι είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας, εξευτελιστική για πολιτικό αρχηγό, και μην πάτε τώρα να γλιτώσετε με ξυπνάδες μόλις παραδεχτήκατε ότι παραβιάσατε τον κανονισμό προσβάλλοντας τον Πρωθυπουργό, κάτι που απαγορεύεται από τον κανονισμό της Βουλής. Σας ανακαλώ λοιπόν στην τάξη. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Λοιπόν. Επειδή παριστάνετε και το γνώστη της ιστορίας, θα σας πω και κάτι άλλο. Πορφυρογέννητος είναι αυτός που γεννιέται στην Πορφύρα. Ο Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68 επί δικτατορίας. Δεν υπήρχε Πορφύρα για την οικογένεια Μητσοτάκη το 1968. Γνώστη της ιστορίας. Μάλιστα, από το Παρίσι που ήταν εξορία. Ευχαριστώ πολύ για την τώρα. Πάμε στην ουσία. Αφήστε το. Αρκετά, κύριε Βελόπουλε, με το χαμηλότατο επίπεδό σας που μόνο σας το παραδεχτήκατε. Όταν μιλάς αφιψηλού, αυτά λες. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Και εγώ στο Παρίσι μεγάλωσα την 7ετία. Αλλά ο πατέρας ο δικός μου Ανθρακορίχος ήταν στο Έσεν. Δεν πειράζει, πάμε στην ουσία λοιπόν. Ήρθε εδώ, παραβίασε τον κανονισμό, παραβίασε τη λειτουργία της Βουλής και έρχεται να μας πει εμάς ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ανέχθηκε την παραβίαση στον Πρωθυπουργό, να μιλήσει και να φύγει. Όλο σας παραδεχτήκατε ότι προσβάλλατε. Και να φύγει, επαναλαμβάνω, παραβιάζεται συνεχώς τον κανονισμό. Όλο σας παραδεχτήκατε το παράπτωμά σας και τώρα πάτε να τον παλώσετε. Αφήστε τα αυτά τώρα. Κύριε Δασούλα, γιατί εκνευρίζεστε? Τι πάθατε? Δεν εκνευρίζομαι. Σας προσπαθώ να σας προφυλάξω ματέως. Δεν θέλω νταβατζίδες ούτε προστάτες. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν θέλω προστάτη. Έχω προστάτη το Θεό, την Παναγία και τον ελληνικό λαό. Όχι εσάς. Δεν σας θέλω. Τελειώνω εδώ. Τελειώνω εδώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω προστάτες, είπα. Ελάτε. Και παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος όπως έκαναν όλοι. Παρακαλώ για τον χρόνο. Και για να πέσουν και λίγο οι τόνοι, θα καταθέσουμε, τις έχουμε καταθέσει εγγράφως πολλές φορές, μάλλον δεν ήθελε ο Πρωθυπουργός να τις δει. Τις καταθέτουμε εδώ. Είναι η κεντρική ιδέα του προγράμματός μας. Πάρτε την. Είναι ολόκληρο βιβλίο το οποίο το δώσαμε και στα πρακτικά της Βουλής υπάρχει. Είναι περίπου 120 σελίδες. Δίνουμε την κεντρική ιδέα. Και θα πω και κάτι για να επενέσω και τον κύριο πρόεδρο της Βουλής, η γνώση του στην ιστορία είναι πάρα πολύ καρές, αλλά εμείς θα ενοχλούμε έτσι κι αλλιώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας και το σύστημα. Με τρόπο που δεν πραγματικά προσβάλαμε κανένα μέχρι τώρα 4 χρόνια. Αλλά πραγματικά η προσβολή του Πρωθυπουργού στην ελληνική λύση είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Το έχει κάνει άπειρες φορές, έρχεται, μιλάει, φεύγει, ξαναμπαίνει, ξαναφεύγει, λες και η Βουλή είναι το σπίτι του και μπορεί να μπαινοβγαίνει. Είναι σπίτι όλων, αλλά είναι του ελληνικού λαού. Ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Βελόπουλου. Και θα ακούει ο Πρωθυπουργός αυτά που του λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε του αρέσει, είτε δεν αρέσει. Τα περί ψεκασμένων και σαχλαμάρων του τα επιστρέφω, γιατί πολύ απλά, σε παραλαμβάνω, του απέδειξε ότι λέει ψέματα αυτός. Και επιβαρυντικό υγρό έπεσε εκεί, και το λένε τα δικά του μέσα, και κυρίως, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, δυστυχώς είναι και λίγο άσχετος. Ενοχλούμε λοιπόν γιατί παλεύουμε για την αλήθεια και την ελληνική ιστορία. Ενοχλούμε γιατί μας ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος. Ενοχλούμε γιατί η πηξίδα μας είναι η ιστορία της Ελλάδος και η πραγματικότητα. Και εδώ θα ρωτήσω κάτι τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά όχι εσάς, την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η Ελλάς τερματίζει τη σύμβαση, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το περάσουμε έτσι, τον Τόρμη 1 και τον Όσα.
για ποιο λόγο πέσαμε σε αυτή την περιδίνηση και δεν παίρνουμε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και Μάρτιο λίγουν και δεν θα έχουμε αντιπυραυλική ομπρέλα. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση, ευγενικά, βρείτε έναν τρόπο, είναι απαραίτητα οπλικά συστήματα, τα χρειαζόμαστε, κανένα κόμμα δεν μιλάει περιέργως, γιατί η Αμερικανική Πρεσβεία μάλλον διαφωνεί, κακώς διαφωνεί η Αμερικανική Πρεσβεία, αν διαφωνεί ας μας δώσει τα δικά της όπλα για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς με τη δική μας αντιπυραυλική ομπρέλα. Και βέβαια η βουλγαρική κυβέρνηση σέβεται το λαό που την επέλεξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημερώνει για την πρόθεσή της να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, αλλά θα το πουλήσει. Όχι δωρεάν όπλα στην Ουκρανία, όχι τζάμπα. Οι Βούλγαροι θα στείλουν.